Έψαχνε την πιο συμφέρουσα ευκαιρία για να αγοράσει αυτοκίνητο, αλλά έπεσε θύμα απάτης. Γυναίκα περιγράφει στην Crete TV πώς έχασε 3.500 ευρώ από τη μία στιγμή στην άλλη στην προσπάθειά της να αγοράσει ένα αυτοκίνητο από το Αγρίνιο. 14 Νοεμβρίου βλέπω μία αγγελία στο Facebook για ένα πολίτη που πουλούσε ένα αμάξι. Το παίρνω τηλέφωνο, του λέω πώς μπορούμε να, γιατί είσαστε μακριά, να δούμε το αμάξι, τι θα κάνουμε. Μου λέει, εγώ είμαι από Αγρίνιο. Άμα είναι, λέει, και συμφωνείτε να πάρετε το αμάξι, θα έρθω εγώ να φέρω το αμάξι στη Κρήτη. Η ίδια, δίχως δεύτερη σκέψη, όπως αναφέρει, έδωσε όλα τα προσωπικά της στοιχεία, μη γνωρίζοντας φυσικά πως την τηλεφωνική επικοινωνία δεν μιλάει με πολιτεία αυτοκινήτου, αλλά με έναν απατεώνα. Μάλιστα, στη συνέχεια κατέβαλε 1.000 ευρώ ως προκαταβολή στον λογαριασμό του επιτίδιου. Αλλά πρώτα από αυτά θέλω τα στοιχεία σας και ένα λογαριασμό. Το e-bank, το αφημί σας. Εκεί μου λέει πρέπει να μου δώσετε ένα πρωτοκαταβολή για να σας φέρω το αμάξι στην Κρήτη. Και του λέω πόσα θέλετε, μου λέει 1.000 ευρώ. Εκεί με παίρνει ξανά τηλέφωνο, μου λέει ναι, λέει, αύριο θα είναι το αμάξι στη Κρήτη, θα το δείτε, λέει. Δεν είμαι αποτεώνας. Όταν όμως η γυναίκα άρχισε να υποψιάζεται πως κάτι δεν πάει καλά και ζήτησε πίσω την προκαταβολή ώστε να διακοπεί η διαδικασία της αγοραπολισίας, ήταν ήδη αργά. Του λέω, αν δεν θέλω τα λεφτά μου πίσω, δεν θέλω το αμάξι. Σου στέλνω, μου λέει, ένα κωδικό για να πάει στα δικά σου λεφτά πίσω. Αλλά πρέπει, μου λέει, να πας σε ένα ATM. Χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί λέω, θα πάρω τα λεφτά μου πίσω, με αυτή την έννοια. Και μου τα πήραν όλα. 3,5 χιλιάρικα. Αυτά τα λεφτά ήταν με αίμα μαζεμένα. 4 μήνες δουλειά. Η καταγγέλουσα, που είδε τα χρήματά της να εξαφανίζονται, προχώρησε σε σχετική καταγγελία στις αρχές, ενώ, όπως αναφέρει, εκ των υστέρων ανακάλυψε πως ο επιτίδιος με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου είχε προσπαθήσει να ξεγελάσει και άλλους πολίτες.